Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορούμε να μιλάμε προεκλογικά. Η θα κυρία δούμε Μαρία όσο το δυνατόν περισσότερο. Σιρεγγέλα είναι εδώ, υποψήφια βουλευτής στο δυτικό τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, κυρία Σιρεγγέλα. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ. Τα ξαναλέμε με τον κύριο Κασελάκη. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι ήταν και η πρώτη εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη σε τηλεοπτικό μέσο, ήταν σε εμάς στις προηγούμενες εκλογές. Και ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος είναι υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα με το ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Βλάχο. Καλησπέρα και σε εσάς. Και τελευταία εμφάνιση πριν τις τωρινές εκλογές. Και η τελευταία εμφάνιση πριν τις τωρινές εκλογές. Δυστυχώς σας έχουν επιλέξει σε λάθος θέση, κύριε Κασελάκη. Παίρνουμε θέση εμείς και το λέμε, το έχουμε πει. Θα έπρεπε να είστε. Έπρεπε να το ξαναδούν αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ για το κοπλιμέντο, αλλά οι ιδέες είναι που μετράνε και αυτό που λέγαμε. Σωστό. Και Μαρία, δεν θυμάται το επίθετό σας. Κυρία Σιρεγγέλα. Είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα follow-up μετά από αυτά εδώ πέρα τα πάνελ, στο οποίο να λέμε ότι okay, μιλήθηκε αυτό το θέμα. Σε ένα podcast κάπως να συμφωνήσουμε ότι για αυτό το στοιχείο που λέγαμε, ότι να αφαιρόμασταν σε αυτό και όχι στο άλλο. Αυτό που λέμε, μιλάμε και να υπάρχει ένα follow-up στο διάλογο. Και βγήκε ένα συμπέρασμα δηλαδή. Βγήκε ένα συμπέρασμα, γιατί αλλιώς ο κόσμος χάνει τον χρόνο του πολύ απλά. Πάντως για τους καρχαρίες θέλουμε διευκρινήσεις. Τι διευκρινήσεις, μακριά κύριε Βλάχο. Άμα δείτε πτερύγιο. Παραλία. Κύριε Τσούρου, μου φαίνεται πιο αποτελεσματική η προτροπή. Εγώ τους έχω συνηθίσει, γιατί έχω περάσει και 5 χρόνια στην Goldman Sachs. Α, ναι, στην Goldman Sachs. Οπότε, ναι, έχετε γνωρίζετε από αυτού του είδους τα συμπεριφορές. Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, πώς είναι πια αυτή η αυτοδυναμία? Η αυτοδυναμία. Μας έχετε φάει να είναι ισχυρή, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Πολύ επιθετική. Τι σημαίνει ισχυρή? Ναι, να είναι αυτό που έχουμε προσδιορίσει κοντά στα δεδομένα της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης του 19, εννοώ, ώστε να μπορεί να γίνει το έργο που πρέπει να γίνει, να υπάρχει μια, αυτό είναι μια ισχυρή κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα θα το, και ο ίδιος ο λαός θα αποφασίσει την Κυριακή, διότι όπως ξέρουμε όλες και όλοι, οι κάλπες είναι άδειες. Σαφώς υπάρχει από την πρώτη, από τις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή με 153-154 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία θα δυσκολευτεί να κυβερνήσει, αυτό λέμε. Δεν θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει. Σαφώς. Σαφώς είναι καλύτερο το 165, αλλά ότι, με 100. Ότι ένα, έτσι, αρκετά όπως ήταν και την προηγούμενη φορά, 156, 157, 158, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία για το πόσοι θα είναι οι βουλευτές. Γιατί έχει μπει και μια, και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, είτε είναι της αξιωματικής, είτε είναι της ευρύτερης, έχει μπει μια ότι είναι ότι και καλά η Νέα Δημοκρατία θέλει παντοδυναμία. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται αυτό παντοδυναμία. Το να υπάρχει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στη χώρα. Όχι, είναι σημαντικό. Αν παίρνει η Δημοκρατία 40 και ο δεύτερος παίρνει 20. Είναι μεγάλη κυβέρνηση. Ναι, εντάξει, αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν κυβερνήσεις οι οποίες είναι με μεγάλα ποσοστά. Ισχυρές, αλλά έτσι. Η διαφορά από το δεύτερο ήταν 5 μονάδες, 6 μονάδες. Εδώ είναι 20. Ναι, σε κάθε περίπτωση όμως. Σε κάθε αυτό περίπτωση, που έχουμε τώρα. Σαφώς ο ελληνικός λαός αποφασίζει. Έχετε ψηφίσει. Και ο ελληνικός λαός θα επιλέξει την Κυριακή τι θέλει. Κύριε Κασελάκη, εσείς τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για follow-up που πρέπει να γίνει μετά από αυτές τις συζητήσεις. Το τι πήγε στραβά, το συζητήσατε και κάνατε follow-up και πιστεύετε ότι διορθώθηκε? Σε ποιον αναφέρεις? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εγώ δεν είμαι μέσα στο κομματικό όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνανε follow-up τέλος πάντων. Νομίζω έγινε μια αυτοανάλυση, ένα introspection που λένε στα αγγλικά. Και νομίζω έγινε και μια απόφαση να μιλήσουν προγραμματικά. Έχουν γίνει πάρα πολλές θεματικές παρουσιάσεις σε όλη τη χώρα, όχι μόνο από τον Πρόεδρο, από όλη την ομάδα και από την Εκλογική Επιτροπή στην οποία με προσκάλεσαν. Είμαστε 21 άτομα, όπως και ο κύριος Λυρίτσης που ήταν εδώ πέρα πριν. Άρα νομίζω ότι η στροφή αυτή στο προγραμματικό λόγο και σε μια πιο συντονισμένη ομάδα που δείχνει έναν επαγγελματισμό, προφανώς θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Πιστεύω. Να σας ρωτήσω. Άρα κάτι. Γυρίζει, ναι. Γυρίζει το αποτέλεσμα, εκτιμάτε? Τα πάντα γυρίζουν. Τα πάντα γυρίζουν. Αλλά το σημαντικό δεν είναι το. Θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα την Κυριακή. Μετά από αυτό. Πρέπει να συμφωνήσουμε να βοηθήσουμε τα βάλωτα στρώματα της κοινωνίας με εφαρμοσμένες πολιτικές, τις οποίες θα τις κοιτάμε στην πράξη. Πώς δουλεύουν, λέτε? Πώς δουλεύουν, ποια είναι το αντίκτυπο. Μην λέμε θεωρητικά πράγματα για την φορολογία. Είπε ένα καθαρό πράγμα. Λέει, ας πούμε, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λέει, θα προσπαθήσουμε να ιδρύσουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα ενισχύσουμε και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι. Σε αυτή την πρόταση, όπως σας τη λέω, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, εγώ σοκαρίστηκα χθες όταν διάβασα τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Βαγγελάτο, πιστεύω. Ναι, ναι. Που ρωτάει ο κύριος Βαγγελάτος, ξέρω που το διαβάζω, ρωτάει με ποια μορφή, με τη μορφή των ιδιωτικών ή των μη κερδοσκοπικών.
Και απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να είναι και ιδιωτικά. Με άλλα λόγια, ο κύριος Βακελάτος είπε κερδοσκοπικά ή μη κερδοσκοπικά και εκείνος λέει κερδοσκοπικά. Ναι. Εγώ είμαι κάθετα ενάντια στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια προσωπικά. Η Αμερική, νομίζω ότι θα μιλήσουμε αυτό και στην πρώτη συζήτηση που είχαμε, έχει αποδείξει ότι ούτε ένα καλό κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο δεν υπάρχει στις ΗΠΑ. Καλή τύχη στην Ελλάδα, λοιπόν, αυτή είναι η άποψη. Τα μη κερδοσκοπικά στις ΗΠΑ είναι πραγματικά μη κερδοσκοπικά. Ναι, είναι πραγματικά και με τον νόμο και επίσης έχουν κατεθειμένα τις φορολογικές τους δηλώσεις στις αρχές. Υπάρχουν ορκωτοί λογιστή σε όλα αυτά. Δεν παίζει εκεί πέρα με αυτό το θέμα. Πριν πάμε στον κύριο Βλάχο, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή έρχεστε από ένα περιβάλλον, για όσους δεν το ξέρετε, ο κύριος Κασελάκης ζει και εργάζεται από πολύ μικρό παιδί στις ΗΠΑ και είναι πετυχημένος επαγγελματίας. Έχει δουλέψει στην Goldman Sachs, έχει δουλέψει στον εφοπλιστικό κλάδο. Την αξιολόγηση, για το θέμα της αξιολόγησης, έχετε αξιολογηθεί πολλές φορές στη ζωή σας, φαντάζομαι. Ναι, αλλά αυτό που σε αξιολογεί πιο πολύ... Έχω αξιολογηθεί και έχουν υπάρξει και αδικίες στην αξιολόγηση, στη ζωή μου. Εντάξει, άρα το... Ένας από τους λόγους συμφωνείτε που έφυγα... με την αξιολόγηση, απλώς πρέπει να βρούμε τα κριτήρια. Όχι, σίγουρα συμφωνώ με δείκτες, να έχουμε δείκτες. Mm-hmm. Παραγωγής, ας πούμε, και αποτελεσματικότητας. Key performance indicators, ό,τι κάνεις. Εντάξει, όταν είσαι, είσαι επιχειρηματίας, δεν αποφασίζεις βάσει υποθέσεων, γιατί την πληρώνεις μετά. Παραδείγματος χάρη, ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι σε μια συγκεκριμένη θέση. Ο τρόπος που θα αξιολογείται είναι αυτό που λέτε δείκτες. Πόσες φορές έχετε ακούσει κάποιον. Εκτός ο κάμερας που σου λέει αυτός είναι δικός μας. Σου λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε μια μικρή χώρα η Ελλάδα, εδώ πέρα. Όσο απότιμο το βλέπω ότι είμαστε μια σταλιά στον ωκεανό. Υπάρχει αρκετή διχόνοια μεταξύ μας. Το βλέπετε και στην πολιτική κουλτούρα μας. Mm-hmm. Το λέγαμε και με τη Μαρία πριν ότι πρέπει να βελτιωθεί η κουλτούρα μας. Άρα άμα είναι να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να αποδώσει στα ευάλωτα στρώματα, εγώ είμαι υπέρ. Mm-hmm. Αλλά μην δημιουργήσουμε αυτό που λέγανε στην Αμερική το κυνήγι των μαγισσών. Εντάξει, θέλει προσοχή αυτό το. Υπέρ, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο. Όχι, δεν είμαι δογματικός για τίποτα. Ναι, εντάξει. Ναι. Απλά επειδή και η μητέρα μου είναι καθηγήτρια στην Αμερική, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο εκεί πέρα, στην οδοντιατρική. Λοιπόν, υπάρχει. Στην οδοντιατρική συγκεκριμένα είναι. Ναι. Επειδή στην οδοντιατρική, στην Αμερική κόβουν αποδείξεις. Ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεστε και ήταν μια συζήτηση περί. Της περίθαλψης, πώς πρέπει να βελτιωθεί. Πώς πρέπει να γίνει. Εντάξει, στην Αμερική, σε ένα γιατρείο που έχεις 4 γιατρούς, έχεις και 4 που κάνουν την τιμολόγηση. Εκεί πέρα, εντάξει. Άρα, όπως και εδώ. Ναι, εντάξει, ο κύριος Ηλιόπουλος έκανε ένα αστείο λίγο Αμερικανιά. Το καταλαβαίνω στα αγγλικά πώς βγαίνει, αλλά ας επικεντρωθούμε επιτέλους στα αποτελέσματα για τον κόσμο. Κύριε Βλάχο. Ελάτε, κύριε Βλάχο. Τώρα, εσείς τι ψάχνετε την Κυριακή, τι ψάχνετε το Πασόκ και θέλω να μου πείτε αν δημιουργεί πρόβλημα και το θέμα Μάντζου. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 27 χρόνια από το χαμό του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι, κύριε Βλάχο. Το ξέρω. Απλά θέλω να το επαναλάβω. Και να πω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα διακίνδευε ποτέ τα μπάνια του λαού απειλώντας τον κόσμο ότι αν δεν κερδίσει εκλογές θα μας κάνει εκλογές τον Αύγουστο. Γιατί αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό μας λέει, ή θα με ψηφίσετε, απειλεί ή θα τον κόσμο, να κάνετε εκλογές τον Αύγουστο. Βεβαίως. Να τον απειλεί. Πήγαμε με το Μητσοτάκη σε χάος το Μάιο, τώρα πάμε Μητσοτάκης ή ξεχάσετε τις διακοπές σας τον Αύγουστο. Μητσοτάκης η μπάνια είναι τώρα. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Αυτό δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξέρει να παράγει φόβο, ξέρει να παράγει σκιάχτρα. Ας μην πανηγυρίζουν για αυτά τα μεγάλα ποσοστά. Αυτά, ξέρετε, έρχονται και παρέρχονται. Ο κόσμος πλέον δεν συντάσσεται πίσω από κομματικές γραμμές. Ψήφισε περισσότερο με κριτήριο τον φόβο και την απογοήτευση από την αξιωματική αντιπολίτευση παρά επιβράβηση στον κύριο Μητσοτάκη. Συνεπώς, χαμηλάει η τόνη, γιατί βλέπω και αλαζονία από την. Δεν κατάλαβε τι ψήφισε ο κόσμος. Μια χαρά κατάλαβε τι ψήφισε ο κόσμος. Απλά ο κόσμος στην κάλπη έχει να επιλέξει. 41%. Είχε δύο προτάσεις διακυβέρνησης. Η μία κατάφερε σε περιόδους σχετικά κανονικές και μη κοινωνικής κατάρρευσης να χάσει 20 μονάδες, να χάσει 12 μονάδες και ο κόσμος, επειδή δεν είχε εναλλακτική, πήγε στον κύριο Μητσοτάκη. Απλά έχει αυτό, σε ένα πράγμα το οποίο έχει δίκιο. Αυτό, ναι, θα ήθελα να παρέμβω και εγώ. Αυτό το ένα πράγμα το οποίο έχει δίκιο είναι ότι όντως υπάρχουν δύο προτάσεις διακυβέρνησης και τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις διακυβέρνησης. Δεν υπάρχουν πλέον δύο προτάσεις. Όχι, υπάρχουν δύο προτάσεις διακυβέρνησης. Και με διακόψατε, εγώ δεν σας διάκοψα. Λοιπόν, δεν σας διάκοψα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν δύο προτάσεις διακυβέρνησης. Υπάρχουν μία τάση, μία άποψη για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα και μία τάση για το πώς πρέπει να υπάρχει ανάχωμα σε αυτή την διαφαινόμενη παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα για το θέμα που με ρωτήσατε. Γιατί είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 12 μονάδες. Η πρόταση ανάχωμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να υπάρχει. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ αποδοκιμάστηκε στην κάλπη και φάνηκε ότι η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει αρκετά και δεν θέλει πλέον ούτε κυτρινισμούς, ούτε κουτσομπολιά. Ούτε διμέτωπους αγώνες τέτοιου τύπου σαν αυτούς που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Και μιας και αναφερθήκατε και στον κύριο Μάντζο, ακριβώς αυτό θέλω να χαρακτηρίσω. Ότι εδώ πέρα
ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 15 μέρες πριν μας μιλούσε ότι τον Πασόκ κάνει διμέτωπο αγώνα, έρχεται ο ίδιος πάλι τρεις μέρες από τις εκλογές και καταρρύπτει τον εαυτό του. Πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει ο κύριος Τσίπρας για να τον εμπιστευτεί ο κύριος, να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός? Ο κύριος Τσίπρας κουνούσε τη σημαία τη ευκαιρία υπέρ των ψηφοφόρων τη Χρυσή Αυγή στις προηγούμενες εκλογές. Και τώρα θυμήθηκε να μας πει για μια περίπτωση για την οποία ο ίδιος και το κόμμα έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Αυτό το οποίο λέτε δεν είναι κανένα πρόβλημα για κανέναν άνθρωπο στη χώρα. Εμένα μου ζητήθηκε να σχολιάσω κάτι. Αν εσείς έχετε κάποιο σημειωματάριο που λύνετε προβλήματα, δεν ήξερα ότι λύνετε προβλήματα. Να σας απευθύνουμε να λύσετε τα προβλήματά μας. Προσβάλλετε κιόλα στην εμπιστοσύνη. Τι απαντήσατε εσείς για τον κύριο Μάντζο? Εγώ το πρωί που με ρώτησαν γι' αυτό σε όμορφη εκπομπή, ας το πω έτσι. Εγώ είπα εκεί πέρα, κοιτάξτε, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Ποτέ δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα στο μυαλό κάποιου. Ανοίξατε την πόρτα στα φαντς. Ανοίξατε την πόρτα στα φαντς. Όχι, γιατί με ρώτησαν τι ανοίξατε την πόρτα στα φαντς. Το βλέπει ο κόσμος ποιος με κατηγόρησε το διακομετέχνη. Κύριε Κασελάκη. Ανοίξατε την πόρτα στα φαντς. Και τώρα. Το βλέπει ο κόσμος. Θα απαντήσει και σε αυτό, κύριε Βλάχο. Και λέω, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι. Αν αυτό ήταν η εξαίρεση του κανόνα, αν το έκανε μια φορά, το κανόνα είναι θετικό υπέρ του. Αλλά με το μια μισή ώρα μετά βγαίνει και δεύτερη υπόθεση. Να σας ρωτήσω λοιπόν, κάτι. Επειδή είστε επαγγελματίας, αν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και πει ο Τσίπρας Κασελάκης υφυπουργός οικονομικών, και εμφανιστεί ένα χαρτί, γιατί έχετε δουλέψει στην Goldman Sachs, ότι έχετε πάρει CDS, ας πούμε, εναντίον του τάδε χρέους, είστε υπολογός μετά? Δεν ξέρω ποια είναι η ειδικότητά σας. Λέω εγώ τώρα. Σε ένα υποθετικό σενάριο. Αυτό είναι καρχαρίες, το είπατε μόνοι σας. Ποιο? Η Goldman Sachs, μόνοι σας το είπατε πριν. Ναι. Εγώ έχω επιλέξει μία πορεία επιχειρηματικά, στην οποία έχω καλές σχέσεις με τους εργαζομένους μου, συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Έχω πάρει ρίσκα. Δηλαδή δεν είναι όλοι όσοι έχουμε πετύχει επιχειρηματικά έξω, δεν είμαστε εδώ πέρα για να πάρουμε από το κράτος. Δεν διαφωνώ. Αν σας κατηγορήσω μετά και σας κατηγορήσω ότι ήσασταν στους καρχαρίες, όπως χαρακτηρίζατε. Άμα ήμουν στους καρχαρίες και έκλεψα από τον κόσμο, κατηγορήστε με το δίκιο σας. Μάλιστα. Κυρία Σιρεγγέλα, θέλετε να απαντήσετε για τα μπάνια, κατάλαβα. Καταρχάς, το ότι απειλούμε είναι πολύ βαριά λέξη. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν απειλούμε. Το λέει, νομίζω ότι το λέει εντός εισαγωγικών πολιτικά. Ποιητική αδεία. Ποιητική αδεία, αλλά εντάξει, πρώτα πετάμε την φράση και μετά ποιητική αδεία. Ποιητική αηδία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βάλουμε το εξής. Εμείς είμαστε ρεαλιστές. Αυτό που λέμε είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ότι η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση. Και σαφώς, για να μπορέσει να βγει η κυβέρνηση, θα πρέπει να βγαίνουν αριθμητικά. Είπαμε τα νούμερα. Με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΚΚΕ, σαφώς δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ήδη είπε ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει. Και ο Μητσοτάκης το έχει πει πρώτος. Αλλά... όχι το Κινάλ. Συγγνώμη, το Πασόκ, κύριε Βλάχο. Το Πασόκ έχει αλλάξει ξεκάθαρα εδώ και τρεις μήνες. Διαφορετικές κάθε φορά. Και εγώ δεν σας διέκοψα. Όχι, είπα αποκαθιστώ την αλήθεια. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, λέτε, κύριε Σαρακελά. Ότι δεν θέλετε κυβέρνηση με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Τώρα είπατε ότι δεν θέλετε κυβέρνηση, ακόμα και αν έχει 140. Ναι, ωραία, το δέχομαι. Αλλά δεν μπορεί να λέει ο κύριος Βλάχος ότι απειλούμε από τη στιγμή που δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί ο καθένας έχει τα προβλήματά του σε αυτή τη ζωή. Έχουμε γκανιάσει με αυτή την προεκλογική περίοδο. Χωρίς καρχαρία. Αυτό είχε απλή αναλογική. Θα είχαμε τελειώσει. Τώρα θα υπήρχε. Καλή προσωπική επιτυχία και στους τρεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.